Εικόνες αποκάλυψης και δραματικές προσπάθειες για να σωθούν ανθρώπινες ζωές στον καρτερό Ηρακλείου. Το νερό πήγαινε από πάνω από εδώ. Έμπαινε από εδώ μέσα καταράκτης. Καθόμουν πάνω στο νερό και είχε φτάξει στα καθίσματα. Τα ορμητικά νερά παρασύρουν πάνω από 10 αυτοκίνητα που κατευθύνονται στη θάλασσα. Ανάμεσά τους και ένα αποφρακτικό του Δήμου. Ο οδηγός που είχε κατεύθυνση προς το Ηράκλειο πέφτει πάνω σε ένα σημείο smart και ανακόπτει την πορεία του προς τη θάλασσα. Μια πινακίδα και έχω στριμώξει την κοπελιά για να μην την πάρει. Και παίρνει την πινακίδα, φεύγει το μικρό και γυρίζει μετά η κοπελιά και τη βλέπω και κάνει τούμπα. Και λέω, χάθηκε η κοπελιά. Ο οδηγός θα καταφέρει να βγει στην οροφή και να γαντζωθεί από την κολόνα της ΔΕΗ περιμένοντας τη σωτηρία. Είπε η κοπέλα ευτυχώς περίμενε, είχε δυνάμεις. Τα κατάφερε, έμεινε στο στήλο και μετά με δεύτερη τυρολέζα, με δεύτερο αερογέφυρα από το όχημα του Δήμου πάλι το μεγάλο, φτάσαμε στο στήλο. Ναι, πάνω στην άγκυρα του στήλου γαντζώθηκε η κοπέλα. Πόση ώρα έμεινε έτσι εκεί? Πρέπει να ήταν κοντά μια ώρα. Ένα ακόμη αυτοκίνητο πέφτει πάνω στο βαρύ όχημα που γίνεται σανίδα σωτηρίας για τον οδηγό, ο οποίος περιμένει με αγωνία τους πυροσβέστες. Με σκηνιά πήγε ένα γενναίο παιδί, αυτός που με βάλει και εμένα. Και πήγε από εκεί. Έδεσα το σκηνί στο τιμόνι και κατέβηκε ο πυροσβέστης μετά. Και έσπασε τον Παμπρίζ πίσω και τον βγάλαμε το πίσω Παμπρίζ. Το ερπιστριοφόρο της ΕΜΑΚ προσπαθεί να πλησιάσει και παρασύρεται από τον ορμητικό χήμαρο. Οι πυροσβέστες καρφαλώνουν στα βράχια για να φτάσουν μέχρι τους ανθρώπους που κινδυνεύουν. Το φέρνει πίσω. Μας πήρε, μας σήκωσε νερό, επέπλε, μας έκανε βάρκα. Και αναγκαστήκαμε και ανεβήκαμε στο βουνό. Και από το βουνό με κατάλληλο ορειβατικό εξοπλισμό, καταφέραμε πρώτα να φτάσουμε σε ένα όχημα μεγάλο του Δήμου που είχε ουσιαστικά μπει μπροστά από ένα όχημα που παρέσαινε ο χήμαρος. Σπάσαμε το πίσω τζάμι, βγάλαμε τον πρώτο εγκλωβισμένο μέσα από ένα Audi. Και το δύσκολο ήταν η κοπέλα η οποία περίμενε πάνω στο στήλο της ΔΕΗ και τα νερά ορμητικό σήμαρος από κάτω. Οι υπόλοιποι οδηγοί καταφεύγουν στις ταράτσες γειτονικών σπιτιών και μαζί με τους ενίκους βλέπουν τη στάθμη του νερού να ξεπερνά τα 2 μέτρα. Δηλαδή μιλάμε τώρα για κατάσταση άνευ προηγουμένου και πήγαμε μια επιλογή όσοι ήμασταν εδώ πέρα να πάμε απέναντι σπίτι. Βγήκαμε στο μπαλκόνι. Ναι, ένας ανέβηκε πάνω στην ταράτσα ένας άνθρωπος. Φοβήθηκε και δεν το έχει ξαναδεί αυτό. Πήδηξε τα κεραμίδια και έτρεξε και ανέβηκε πάνω στην ταράτσα μας. Να σωθούμε, ωραία. Να σωθούμε. Στο σημείο σπέβδουν συνεχώς δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας για να απομακρύνουν τους κατοίκους, καθώς τα ορμητικά νερά ξεπερνούν το ύψος των σπιτιών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις βγαίνουν ακόμη και από τα θεμέλια τους. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε κάτοικο της περιοχής που υπέστη ισχυρό σοκ από τις τρομακτικές στιγμές που έζησε μαζί με την οικογένειά του. Το ριάκι το βρήκαμε ένα επί ένα, το κάναμε 3x3 ό,τι μπορούμε για να αυτοπροστατευτούμε εμείς. Αυτό το χάλι εδώ πέρα δεν το έχουμε ξαναδεί. Σε 20 λεπτά μέσα χάλασε όλη η περιουσία 26 χρόνων ένα μαγαζί. 26 χρόνων σε 20 λεπτά μέσα. Πολλά από τα αυτοκίνητα κατέληξαν στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη και άλλα στην αυλή της λέσχης της αεροπορίας θαμμένα κάτω από τόνους λάσπης. Ο εφημέριος του Αγίου Ιωάννη, ανεβασμένος στα βράχια, έβλεπε με πόνο τις εικόνες και τα έπιπλα της εκκλησίας να παρασύρονται στη θάλασσα. Την μια εικόνα τη βρήκε ένας της ΕΜΑΚ εδώ στη στροφή. Καρέκλες είναι πεταμένες στο χωράφι από κάτω. Κάτι άλλα αντικείμενα τα είδα και πλέγανε και πηγαίναν μέσα στη θάλασσα, τα παίρνουν το νερό. Τα νερά που κατέβαιναν από τη βιομηχανική περιοχή παρέσυραν τα πάντα στο περασμά τους, ανοίγοντας χαντάκια, ξυλώνοντας πυλώνες φωτισμού, σκάβοντας ακόμη και τα θεμέλια των κτισμάτων που βρίσκονται κατά μήκος του ρέματος. Το πλημμυρικό φαινόμενο που είχε εκδηλωθεί και είναι ακόμα σε εξέλιξη, βέβαια σε μικρότερη ένταση, είναι η υπερχείληση του ρέματος που έρχεται από την ΒΙΠΕ με πηγή προέλευση στο σκαλάνι. Αυτό το ρέμα έχει υπερχειλήσει. Η στάθμη στο δρόμο έχει ανέβει πάνω από 1 μέτρο. Και εδώ η διάσωση ήταν λίγο δύσκολη, αλλά ευτυχώς τα καταφέραμε, η εκπαίδευση. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που μας βοήθησε και εκπαιδευτήκαμε.